Πάμε τώρα στην υπόθεση του 47χρονου στην Κέρκυρα, ο οποίος κατηγορείται για την αρπαγή και την κακοποίηση νεαρής γυναίκας. Ήξερα ότι θα το ξαναέκανε, λέει στον Α, η πρώην σύντροφός του, καθώς ο φερόμενος ως δράστης είχε ήδη καταδικαστεί στο παρελθόν για 3 βιασμούς. Η πρώην σύντροφος του κατηγορούμενου για το βιασμό της 34χρονης στην Κέρκυρα σπάει τη σιωπή της στον Α. Τον είχε ικανό να ξανακάνει κακό σε γυναίκα, υποστηρίζει. Την είχε προειδοποιήσει με τον τρόπο του. Όταν άκουσες ότι κατηγορείται ότι βίασε μια γυναίκα, το πίστεψες? Νόμιζα ότι θα το ξανακάνει, γιατί 3ο Σεπτέμβριο, όσο και όταν εδώ, ήθελα να μου αφήσει την κάρτα του πιστωτική και μου λέει από αυτήν, έχεις το δικαίωμα να σηκώνεις εσύ λεφτά και να μου τα φέρνεις. Μου είχε πει εξής, ότι μπορεί να γίνει κάτι άσχημο και πουν ψέματα καμία ότι τη βίασα εγώ. Εσένα η αστυνομία σε φώναξε για κατάθεση? Ναι. Πότε σε φώναξε? 4 μέρες μετά από αυτό με φώναξε. Το κινητό μου ψάξανε, είδαν ότι δεν υπάρχει καμία επαφή, απλά μου είπαν ότι θα μου το παρακολουθούν, μήπως τον εντοπίσουν. Ο 47χρονος καταδικάστηκε το 2012 για βιασμό κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση. Θύμα του 3 Βρετανίδες τουρίστριες. Έμεινε στη φυλακή λιγότερο από 6 χρόνια. Πήρε την ευκαιρία του νόμου του Παρασκευόπου να βγει έξω στα 40 τόσο του, να φτιάξει τη ζωή του όπως τη θέλει, να φτιάξει τη μοίρα του και ξανακάνει τη βλακεία να ξαναμπεί μέσα τώρα. Τι ζωή θα ζήσει αυτό το παιδί? Σε περίπτωση που ο 47χρονος καταδικαστεί ξανά, μαζί με τη νέα ποινή θα κληθεί να εκτίζει και τα 14 χρόνια υπόλοιπο για τους προηγούμενους βιασμούς.